Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Παναγιώτης Χατζηκυριάκος. Αχ, κύριε Χατζηκυριάκο, καλημέρα, πώς είστε? Καλή σας μέρα σε εσάς και στους κουρατές σας. Λέμε καλά. Είμαστε καλά. Κύριε Χατζηκυριάκο, ξεκίνησε η τουριστική περίοδος και αυτός είναι ο λόγος της επικοινωνίας μας εξάλλου. Θέλουμε να δούμε λίγο πώς ξεκίνησαν τα πράγματα, πώς είναι τα πρώτα μηνύματα που έρχονται, πώς είναι. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από τα τσάρτερ, έτσι, από τους Ευρωπαίους τουρίστες, οι οποίοι ήταν και οι πρώτοι που ξεκίνησαν, αν δεν κάνω λάθος, ή οι Τούρκοι ήταν πρώτοι. Δεν θυμάμαι. Ας πούμε οι Ευρωπαίοι, λοιπόν. Ναι. Οι Ευρωπαίοι ξεκίνησαν με τους Ολλανδούς. Μάλιστα. Τι μηνύματα παίρνουμε με τους Ευρωπαίους? Το μήνυμα ακόμα θα έλεγα ότι είναι κινούμαστε σε χαμηλές πτήσεις, τα νούμερα. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι έρχονται έτσι ικανοποιητικά γεμάτες πτήσεις προς το παρόν. Μάλιστα. Θεωρούμε ότι είναι αρχή, ξέραμε ότι στην αρχή θα είναι λίγο τα πράγματα, δεν θα είναι ικανοποιητικά. Ναι. Αυτό που ευελπιστούμε είναι τουλάχιστον από τον Ιούνιο και μετά οι πτήσεις να έρχονται με μεγάλες πληρότητες. Όταν λέμε χαμηλές πληρότητες, τι εννοούμε? Δηλαδή είναι μισά, είναι το 1 τρίτο, τι είναι? Κοιτάξτε, σε κάποιες πτήσεις, ας πούμε, από Ολλανδία κινούμαστε στο 50-60%. Ναι. Το Βέλγιο θα έλεγα δεν είναι καλά τα πράγματα προς το παρόν. Αγγλία είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα και περιμένουμε να δούμε όταν θα ξεκινήσει η Σκανδιναβία. Η Αγγλία τι πληρότητες έχει, που είναι αρκετές πτήσεις την εβδομάδα? Η Αγγλία δεν έχουν μπει ακόμα όλες οι πτήσεις, θα μπουν σιγά σιγά. Έχουμε ξεκινήσει Manchester και Stansted. Mm-hmm. Να ανοίξει και το δεύτερο μάτς για τον Bristol πιο μετά. Ναι. Πάμε σε κανονικές, έτσι, θα έλεγα εκεί στο 60-70. Μάλιστα. Κάπου εκεί. Το θέμα είναι να υπάρχει συνέχεια και βεβαίως ο στόχος είναι Ιούλιο-Αύγουστο να έχουν γεμάτες αιτήσεις. Μάλιστα. Άρα δηλαδή εκεί σε αυτό το κομμάτι θέλουμε λίγο δουλειά ακόμα. Με τους Τούρκους τι γίνεται, στο Μπαϊράμι τι κάναμε? Σίγουρα δεν πιάσαμε αυτό το στόχο που λέγαμε. Τα άλλα τους αξιγελαστήκαμε κι εμείς. Πήγαμε γύρω στους 1000 και κάτι. Mm-hmm. Πήγαν οι Τούρκοι στο Μπαϊράμι, αυτή την εβδομάδα μας πέρασε. Ναι. Βεβαίως ήρθαν αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι είναι τουρίστες που είναι σε οικονομικά είναι ικανοποιητικό υψηλό επίπεδο. Ναι. Φάνηκε αυτό. Φάνηκε, ναι. Βέβαια δεν πιάσαμε το στόχο των 2000 που είχαμε υπολογίσει, ίσως γιατί κάποια στιγμή κόψαν οι κρατήσεις, ενώ πήγαιναν καλά, κάπως το φρέναρε λιγάκι, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, mm-hmm. ως το παρόν. Και ξεκινήσαμε λοιπόν το πρώτο Μπαϊράμι των Τούρκων με 1.100 επισκέπτες, συν και κάποιους Ευρωπαίους γύρω στους 500, δεν μπορώ να το υπολογίσω αυτή τη στιγμή, δεν τα έχουμε δει αναλυτικά. Α, είχαμε δηλαδή... και αρκετοί Ευρωπαίοι από Τουρκία όμως. Α, άρα μπορεί και αυτό το κομμάτι να δουλέψει δηλαδή λίγο, έτσι. Πιθανώς. Το ναι, συνδυαστικό δηλαδή. Για κάποιο λόγο είναι, ναι, απέναντι και ήρθαμε, βρήκαν ευκαιρία να περάσουν και εδώ κάποιοι Ευρωπαίοι που είναι στην Τουρκία. Που χοντρά χοντρά είναι εκεί γύρω στα 1200-1300 άτομα για αυτή την εβδομάδα που πέρασε. Μάλιστα. Ευρωπαίους. Και τι γίνεται τώρα, τι βλέπουμε για παρακάτω, τι ενδιαφέρον υπάρχει και τώρα έχουμε μπει στο μέλλον. Ναι. Θεωρώ ότι η Τουρκία θα ανοίξει πιο μετά, mm-hmm. Μάλλον μετά τον μέσα Ιουνίου που κλείνουν και τα σχολεία στην Τουρκία και θα είναι πιο, ξεκινάει και επίσημα και διακοπές των Τούρκων, ναι, και θα είναι και πιο έτσι χαλαροί και θα πάρουν τις άδειές τους. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω, και αυτό φαίνεται προς το παρόν, ότι από τον αρχές Ιουλίου, τέλη Ιουνίου και πέρα και μέχρι και τον Αύγουστο θα μπορώ να πω μια ικανοποιητική κίνηση. Δεν ξέρω να σας πω ακόμα νούμερα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από εκεί. Μάλιστα, ωραία. Και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε μια σχετική κινησούλα στο νησί γενικότερα, γιατί ήταν το πανηγύρι του Ταξιάρχη, ήρθε αρκετός κόσμος, είχαμε πληρότητες μεγάλες και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Ακούσαμε και παράπονο ότι δεν βρίσκαν και δωμάτια. Δεν έβρισκε και δωμάτια ο κόσμος. Και μάλιστα είχα ακούσει και για Τούρκους που ήθελαν δωμάτια και δεν μπορούσαν να βρουν εδώ στην περιοχή. Ναι, συμπέσανε στον Μπαϊράμι των Τούρκων και το Πανηγύρι Ταξιάρχη. Mm-hmm, ήρθαν, ναι, πάρα πολλοί Έλληνες σε αυτό το τρίμηνο ή Παρασκευή, Σαββατοκυριακή μέχρι και χθες. Ναι. Το περιμέναμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κάποια ξενοδοχεία είχαν 100% πληρότητα στην πόλη, όχι όλα. Ναι. Υπήρχε μια δυσκολία στο να βρουν κάποια δωμάτια, το μάθαμε και εμείς αυτό, για εδώ στην πόλη της Μυτιλήνης. Νομίζω φάνηκε, είδαμε μια έτσι έντονη κινητικότητα αυτές τις μέρες. Και ακόμα και σήμερα που μιλάμε υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος έχει έρθει για το μοναστήρι. Mm-hmm.
Ίσως να συνεχιστεί και για τις επόμενες μία-δύο μέρες ακόμα. Α, θα έχουμε δηλαδή, θα κρατήσει λίγο παραπάνω δηλαδή. Κάποιοι προτιμήσαν να έρθουν λίγο πιο μετά για να μην πέσουν στο μεγάλο όγκο των επισκεπτών. Των επισκεπτών, ναι. Θέλουν να το αποφύγουν για διάφορους λόγους. Ναι, και για τους κορονοϊούς. Έτσι, πιστεύω ίσως για δύο-τρεις μέρες να έχουμε μια ελευθερία κίνηση ακόμα. Μάλιστα. Γενικά όμως ο Μάιος ξεκίνησε καλά, αλλά δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί έτσι το ίδιο καλά. Θα συμφωνήσω και εγώ. Τώρα, λόγω του ταξιάρχη, λόγω την παροιμία, είχαμε μια έντονη κίνηση μέχρι και σήμερα, στο πω έτσι, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Θεωρώ όμως ότι θα γίνει βουτιά από εδώ και πέρα. Κοιλιά, η κοιλιά του Μαΐου που λένε. Ναι. Θα γίνει κοιλιά και από την Τουρκία και από την Ευρώπη και από τους Έλληνες. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι πλέον μετά το 15 Ιουνίου θα περιμένουμε πλέον την αύξηση της κίνησης για το νησί της Λέσβου. Γενικότερα. Τώρα πάμε λίγο και στα ακτοπλοϊκά. Μας ανέβασαν πολύ τα εισιτήρια, κύριε Χατζηκυριάκο. Δηλαδή νομίζω ότι εντάξει, τώρα πια. Και δεν ξέρω, όλο αυτό το πράγμα που έγινε ήταν αιτιολογημένο τελικά, γιατί υποτίθεται ότι οι εταιρείες ήταν υποχρεωμένες να κρατήσουν την ίδια τιμή για αρκετά χρόνια. Κοιτάξτε, εμείς αυτό ξέραμε ότι για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν θυμάμαι μέχρι πότε, οι εταιρείες. Για πέντε χρόνια νομίζω, σύμφωνα με την εντολή. Ναι. Δεν έχει παρέλθει πενταετία. Όχι, δεν έχει παρέλθει. Βεβαίως υπήρχε ένα παραθυράκι ότι αν ανεβούν πολύ τα κάψιμα θα γίνει μια αύξηση λόγω καυσίμου, δηλαδή να αυξηθεί ο πίναυλος του καυσίμου, ναι, πάνω στα εισιτήρια. Αλλά κανείς δεν περίμενε θα δούμε μια τόσο μεγάλη αύξηση στα εισιτήρια που μιλάμε για γύρω στα 23%. Τώρα δηλαδή για να ταξιδέψει μια τετραμελής οικογένεια και να πάρει μια καμπίνα, να ταξιδέψουν έτσι λίγο άνετα, πόσο κοστίζει, στο περίπου. Αναλόγως στην καμπίνα, αν έχει αυτοκίνητο, παίζει και κάποιες εκτόσεις που δίνει η εταιρεία, πάει από 600 με 800 ευρώ μια οικογένεια να πάει και να έρθει. Είναι πολλά τα λεφτά. Τετραμελής, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Το βλέπουμε και αυτό στην πράξη δυστυχώς. Mm-hmm. Ο κόσμος που θέλει να έρθει, ακόμα και οι Μυτιλινοί που έχουν σχέση με το νησί, το σκέφτονται. Το σκέφτονται, γιατί με αυτά τα λεφτά μπορούν να πάνε κάπου οπουδήποτε αλλού και να περάσουν με τα ίδια λεφτά, να περάσουν μια εβδομάδα σε ένα πολύ καλό κατάλημα. Να περάσουν καλύτερα. Να περάσουν και καλύτερα, έτσι, να μην ταλαιπωρηθούν κιόλας. Άρα είχαμε δίκιο που φωνάζαμε εξ αρχής ότι θα υπάρξει μεγάλο θέμα, ότι θα φρενάρει κάποιους να επισκεφτούν το νησί. Θα έχουμε, λέτε, θέμα και το καλοκαίρι με όλο αυτό. Δεν το ξέρω ακόμα, αλλά θεωρώ ότι θα είναι ένας παράγοντας που θα επηρεάσει κάποιος να μην έρθει. Ανασταλτικός. Σίγουρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ζωή όλων έχει ακριβήνει με αυτή την κατάσταση που περνάμε την τελευταία περίοδο και καταλαβαίνετε ότι πλέον παίζει και το οικονομικό μεγάλο ρόλο και φοβάμαι πολύ ότι θα επηρεάσει αρνητικά στο να μας επισκεφθούν κάποιοι. Μάλιστα. Ειδικά μιλάμε για οικογένειες που τα βάρη είναι πολύ περισσότερο. Που έχουν και παιδιά, έτσι. Δεν μιλάμε για ένα-δύο άτομα. Και ναι, βεβαίως, ναι. Στο οικονομικό παίζει μεγάλο ρόλο. Μάλιστα. Πάντως, αυτό το πράγμα τώρα δηλαδή θα παραμείνει έτσι προφανώς. Δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στην τιμή του εισιτήριου, φαντάζομαι, στο καλοκαίρι, σε καμία περίπτωση. Θέλω για να κατέβει, όχι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε και άλλη αύξηση. Όχι. Πιστεύω πως όχι. Ναι, αυτό αύξηση. Που βέβαια ναι. Συζητάω με τους, τι ξέρετε και η Ένωση συμμετέχει στην Ομοσπονδία τους Κοντρακτόρων Ελλάδος. Ναι. Έχει πέσει την αντίληψη μου, αλλά δεν το έχω δει, ότι κάποιες εταιρείες που δουλεύουν παροναξία και κλάδες δεν έχουν ανεβάσει τα εισιτήριά τους ακόμα ή δεν τα ανεβάσανε με αυτό το ποσοστό. Ναι. Το ψάχνουμε να το δούμε, γιατί αν όντως συμβαίνει αυτό, ναι, θα πρέπει λίγο να τη δούμε την αιτιολογία της εταιρείας, γιατί ανέβασε τόσο πολύ τα εισιτήρια. Μάλιστα. Μήπως επειδή οι άλλες περιοχές που λέτε έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και τους βγαίνει καλύτερα, ας πούμε, το κέρδος. Όλα παίζουν ρόλο. Ναι. Γι' αυτό και όλας έχουμε πει ότι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ειδικά η Χίος και η Μυτιλίνη, που έχουν ταλαιπωρηθεί και το προσφυγικό, τέλος πάντων, και είναι τα νησιά που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια, θα έπρεπε τα νησιά αυτά να βοηθηθούν και όχι να μπαίνουν στο ίδιο κουτί με τους υπόλοιπους, γιατί είναι οι περιοχές οι οποίες χρήζουν μια ιδιαίτερη, θα έλεγα. Ναι, βοήθειας και στήριξης, πες βοήθεια το. Βοήθειας και στήριξης, γιατί αποδειδειγμένα το έχουμε ανάγκη αυτό πράγμα και πρέπει λίγο να βοηθηθούμε και εμείς και δεν μπορούμε να μπαίνουμε στο ίδιο τσουβάλι με τους υπόλοιπους. Κάτι άλλο, κύριε Χατζηκυρία, οπότε θα ξεκινήσουν τα θερινά δρομολόγια. Τα θερινά δρομολόγια των πλοίων. Νομίζω κάπου, ναι, μέσα Ιουνίου, συγγνώμη,
αρχίζουν και αλλάζουν σιγά σιγά. Mm-hmm. Θα δούμε να μπαίνουν 3 με 4 δρομολόγοι καβάλα. Mm-hmm. 99% μάλλον δυστυχώς και για φέτος θα σταματήσει η Θεσσαλονίκη. Πολύ φοβάμαι 100%. Όχι, εντάξει. Εγώ αφήνω και 1%. Κρατάτε 1%, μήπως γίνει κανένα θαύμα. Εντάξει, ναι. Μόνο σε θαύματα ελπίζουμε δυστυχώς εδώ. Μήπως αλλάξει κάτι και από εκεί πέρα θα πορευτούμε έτσι. Δεν μπουν κάποια δρομολόγια ημερήσια. Θα δούμε από πότε, ίσως κάποιο Σάββατο και Κυριακή, μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ναι. Και ευελπιστούμε να υπάρχει μια κινητικότητα, να έρθει και ο Έλληνας που το είχα πάρει η Έλληνα στο νησί. Βεβαίως πάντα θα έχουμε θέμα με τη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλονίκη. Θέλουν να μπει η γραμμή απευθείας. Ναι, θέλουν, αλλά... Θα τα δούμε. Θεωρώ ότι δεν τα χειριζόμαστε όπως πρέπει. Αυτό... Θεωρώ ότι πάλι και η προβολή είναι ελλιπής. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Και να κλείσουμε και με αυτό. Επειδή ακούμε πολλούς να βγαίνουν και να λένε του κάνουμε τουριστική προβολή, δίνουμε χρήματα εδώ, φέρνουμε τούτον, φέρνουμε τον άλλον. Βλέπουμε και τους νέους υποψηφίους να μιλάνε για τον τουρισμό. Και έλεγα πριν στον κόσμο ότι τα ακούω πολλά χρόνια όλα αυτά, αλλά δεν βλέπω κάτι να αλλάζει. Και φαντάζομαι είστε σε... κάτι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Εμείς το έχουμε πει, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε συμβουλευτική είναι οι προτάσεις. Προτάσεις. Ναι. Και προτάσεις. Και κάτι δεν τα λέμε στους αυτοδιοικητικούς, είτε αυτό λέγεται περιφέρεια είτε δήμος. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κάνουν έστω από τα μισά που τους λέμε. Εντάξει, τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα σημειώνουμε, τα στέλνουμε email, τέλος πάντων, και βλέπω ότι κάνουν άλλα πράγματα. Σαφώς ότι αυτό που κάνουν δεν βοηθάει, το βλέπουμε και εμείς. Νομίζω πρώτα που έχω καταλάβει και εκείνη. Το βλέπουμε και στην πράξη και ξέρετε τι βλέπω, κύριε Χατζηκυριάκου. Ασχολείται κανείς με την εξωτερική αγορά, με την αγορά της Ευρώπης? Από την αυτοδιοίκηση εννοείται. Από την αυτοδιοίκηση, ναι. Όσο ξέρω εγώ, όχι. Δεν θα έπρεπε να κάνουμε μια προσπάθεια προβολής προς την Ευρώπη σε στοχευμένες αγορές? Ξέρω εγώ πώς, δεν τα ξέρω και καλά αυτά να σας τα πω. Θεωρώ πως ναι. Από τη στιγμή που έχουμε ακόμα έτσι, το λέω αυτό, που έχουμε ακόμα κάποιες εταιρείες που τέλος πάντων στηρίζουν το νησί, ναι. Όπως είναι η TUI, είναι η Corendon, είναι η Sunweb, είναι η Apollo, η Jet2 τώρα που μπήκε δυναμικά από την Αγγλία. Ναι. Είναι εταιρείες λοιπόν που πιστεύουν ότι το νησί έχει δυνατότητες να το δουλέψουν και να κερδίσουν όλοι, έτσι, γιατί εντάξει, αυτό λόγο. Εννοείται. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να έχουν πολύ πιο κοντά οι εταιρείες με εμάς εδώ, και με την αυτοδιοίκηση και με, τέλος πάντων, με τους ανθρώπους του τουρισμού, να δουν από κοινό τι μπορούν να κάνουν. Το έχουν προτείνει και οι ίδιοι. Ναι. Αν θυμάστε η Jet2 που είχε έρθει πέρυσι το φθινόπωρο είχε έρθει. Το φθινόπωρο, ναι. Στο Μόλδο το είχε πει ότι ζητάμε πιο στενή συνεργασία με τους τοπικούς εδώ παράγοντες. Είναι αυτονόητο αυτό που λένε, δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι. Το κάνουν αλλού. Αλλά δεν γίνεται όμως εδώ. Δεν γίνεται. Όχι. Πρέπει να άμεσα να το συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει γύρω μας και πώς δουλεύει η τουριστική αγορά, ειδικά στο εξωτερικό. Αν το συνειδητοποιήσουμε άμεσα, θα γίνουν οι ενέργειες και θα φέρουν και τα αποτελέσματα. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε, ό,τι γίνεται θα πηγαίνει τζάμπα δυστυχώς. Είναι και πολλά λεφτά. Αυτό είναι τα λεφτά το πρόβλημα. Λοιπόν, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηκυριάκου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.